Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη ανάλυση. Σήμερα μιλάμε για τα καλά παιδιά και με την οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια Μαρία Κανδεράκη συζητάμε για το σύνδρομο του καλού παιδιού. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στη συμπεριφορά «Είμαι καλό παιδί» και το σύνδρομο του καλού παιδιού. Το πρώτο που λοιπόν που έχουμε να κάνουμε, Αδριανή, είναι να ξεχωρίσουμε τι εννοούμε, πώς ορίζουμε δηλαδή το καλό παιδί σαν σύνδρομο ή το καλό παιδί σαν συμπεριφορά. Το καλό παιδί λοιπόν σαν συμπεριφορά είναι ο ευγενής ο άνθρωπος. Ναι. Που αυτό τον θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε εμείς, θέλουμε να είναι τα παιδιά μας, θέλουμε να είναι οι φίλοι μας και να συναναστρεφόμαστε με τέτοιους. Το σύνδρομο λοιπόν του καλού παιδιού είναι ένας ετεροκαθοριζόμενος άνθρωπος που δεν μπορεί να πει όχι, που υποτιμάει τον εαυτό του και που υποσυνείδητα, χωρίς να το καταλαβαίνει, λέει: αν προσφέρω πολύ, αν δώσω πολύ, αν βοηθήσω πολύ, θα με αγαπάνε, θα με εκτιμάνε, θα με αποδέχονται. Ελάτε να δούμε τα χαρακτηριστικά του καλού παιδιού. Ακούστε με προσοχή όσα έχει να πει η Μαρία και κάντε τη διασταύρωση. Μήπως αυτά που λέμε σας αφορούν άμεσα ή μήπως περιγράφουν κάποιο πολύ κοντινό σας πρόσωπο? Καλά παιδιά λοιπόν είναι πολύ ζεστοί άνθρωποι. Είναι αυτοί που λέμε αυτός είναι πολύ καλός άνθρωπος. Mm-hmm. Έχουν υψηλή ευφυΐα γενικώς. Όμως δεν μπορούν να πούνε όχι. Δεν μπορούν να οριοθετήσουν καταστάσεις και ανθρώπους. Ούτε τον εαυτό τους. Συνήθως ούτε και τον εαυτό τους. Γι' αυτό και πολύ συχνά δεν μπορούν να υποστηρίξουν υποσχέσεις που κάνουν on time. Δηλαδή να είναι συνεπείς σε πράγματα. Okay. Έχουν την καλή διάθεση. Δεν είναι πάρα πολύ καλοί ακροατές γιατί δεν θέλουν να μπουν στη συζήτηση για να ψάχνοντας τι είναι αυτό να κάνω να σε ευχαριστήσω. Κατάλαβα. Ωραία. Άρα δεν ακούνε συνειδητά εκείνη την ώρα. Όχι, ενεργητικά. Δεν ακούνε συνειδητά. Γι' αυτό μπορεί και να μην θυμούνται μετά εκ των υστέρων. Στη συνέχεια μπαίνουν, τους έλκουν άνθρωποι και καταστάσεις προβληματικοί, γιατί πρέπει να έχουν ένα αντικείμενο επισκευής. Οι άνθρωποι αυτοί είναι υποσυνείδητα η τάση να ευχαριστήσω τους άλλους. Άρα λένε πράγματα που ο άλλος θέλει να ακούσει, όχι απαραίτητα τη γνώμη τους. Ωραία. Κάποια στιγμή όμως δεν θα τους βγει η γνώμη τους. Χωρίς να είναι κόλακες, χωρίς να είναι κόλακες. Δεν το κάνουν με δόλο να σου πω, συγγνώμη να σου πω αυτό που θέλω να ακούσω για να πάρω λεφτά. Όχι, αυτό που θέλουν να πάρουν είναι αποδοχή, είναι εκτίμηση. Είναι ο φίλος ο οποίος θα έχει πάντα να σου δανείσει λεφτά. Είναι ο συγγενής ο οποίος θα είναι πάντα πρόθυμος να έρθει στο νοσοκομείο. Είναι ο αδερφός ο οποίος θα είναι πάντα εκεί στη μετακόμιση, στην ασθένεια. Θα πάει αυτός στους γονείς στο γιατρό και δεν θα σου πει «Μα βοήθα κι εσύ». Είναι αυτός ο οποίος είτε είναι κουμπάρος και χωρίζει θα παρασταθεί, είτε είναι συνεργάτης και θέλει στο τηλέφωνο ψυχολογική στήριξη, θα αφήσει τη δουλειά του για να ασχολεί, κάνει τον ψυχολόγο. Πάντα του χρωστάνε άνθρωποι λεφτά. Υποτιμάει τη δουλειά του και αν αξίζει 100, θα ζητήσει 50. Γιατί λέει, άμα ζητήσω 100, μπορεί να μην μ' αρέσει. Υποσυνείδητα γίνονται όλα αυτά. Και ξαναλέω, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ ευφυείς άνθρωποι, δεν θα τους δεις ποτέ top στην κατηγορία της εργασίας τους. Όχι από συστολή. Όχι από συστολή, γιατί δεν έχουν την πυγμή, γιατί για να φτάσεις top κάποια στιγμή θα πρέπει και να δυσαρεστήσεις κάποιον και να αντέξεις να οριοθετήσεις και να πάρεις δύσκολες αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη ένα CEO θα πρέπει να αντέξει και να απολύσει κάποιον. Όχι, δεν το αντέχουν. Οπότε δεν φτάνουν ποτέ. Και θα δουν, ας πούμε, ότι έχουν γνώσεις στο αντικείμενό τους. Είσαι, ξέρω εγώ, λογιστής, είσαι δικηγόρος. Και έχεις γνώσεις. Μιλάς εσύ, φτιάχνω. Ναι. Γνώσεις παραπάνω από το μέσο όρο των συναδέλφων, και όμως η οικονομική σου κατάσταση ή το κύρος σου δεν αντιστοιχεί σε αυτή την ικανότητα που έχεις. Είναι λοιπόν γι' αυτό πάρα πολύ καλό να τους έχουμε φίλους, γιατί θα είναι πάντα εκεί. Πάρα πολύ δύσκολο αν τον έχεις, παραδείγματος χάρη, γονιό, γιατί μπορεί να δίνει χρήματα σε άλλους ή τις Κυριακές να πάει να βοηθήσει το σύντεκνο που τριγάει ή τον συνάδελφο που μετακομίζει. Και πάρα πολύ δύσκολο να τον έχεις σύντροφο ή σύντροφο. Γιατί? Γιατί όταν θα θες εσύ το βράδυ να μιλήσεις με τον σύντροφό σου, θα είναι στο τηλέφωνο να παρηγορεί κάποιον, άλλον. Να φροντίσει κάποιον άλλο. Όταν θα πεις, θέλουμε χρήματα για να κάνουμε αυτό, μα εγώ τα δάνεισα στον αδερφό μου γιατί θέλει να κάνει μια επιχείρηση. Mm-hmm. Οπότε, ένα δείγμα είναι ότι, εάν ο κύριος Καραγιάννης λέει, ο δασκαλός μου, ότι αν μας συμβαίνει κάτι μία φορά, έχουμε πέσει θύμα. Αν μας συμβαίνει κάτι δεύτερη φορά, είμαστε συνένοχοι. Οπότε, εάν δεύτερη φορά και πάνω έχω δανείσει χρήματα και δεν μου τα έχουν επιστρέψει, τότε κάτι σημαίνει για μένα.
Που δεν τα έχω ζητήσει, δεν που τα δεν έχω ζητήσει, δεν κάτι σημαίνει για μένα. Ναι, κάτι σημαίνει ότι το κάνω για κάποιο άλλο λόγο, για να γίνω αρεστός. Δεν νιώθω αρκετά να πατάω εγώ στα πόδια μου ότι εγώ αξίζω. Και όποιος το δει ή επιλέγω ανθρώπους που μπορούν να το δούνε και πάω αδιακρίτως να βοηθήσω ή να προσφέρω για να την πάρω αυτή την εκτίμηση. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να θέσουμε το μείζον ερώτημα. Καλό παιδί γεννιέσαι ή γίνεσαι? Καλό παιδί γίνεσαι, Ανδριανή. Και είναι πολλοί μπορεί να είναι οι παράγοντες. Εγώ θα αναφερθώ σε τρεις. Ο πρώτος παράγοντας μπορεί να είναι το υπερπροστατευμένο παιδί. Το παιδί όπου η μητέρα προλαμβάνει όλες τις ανάγκες και δεν το αφήνει να αναπτύξει ένα εσωτερικό σημείο αναφοράς. Πιες λίγο νερό. Φάε. Ψύχρα κάνει. Χαιρέτησε την κυρία Μαρία. Έλα να πάμε στη γιαγιά που θα χαρεί. Μα φάει το γλυκό που σου δώσει η γιαγιά, που το έκανε για σένα. Αυτό, πριν από εσάς, για εσάς. Άρα το παιδί δεν έχει ένα εσωτερικό, δεν καλλιεργεί ένα εσωτερικό σημείο αναφοράς να ξέρει εγώ τι χρειάζομαι. Κάνει πάντα αυτό που του λέγεται. Ωραία, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το ανάποδο. Ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε παρέτηση. Δηλαδή, είτε μπορεί να είναι μια μαμά η οποία περνούσε δύσκολα στο γάμο της, πού να ασχοληθεί με το παιδί, μπορεί να είναι μια μαμά η οποία όταν γέννησε, όταν μεγάλωνε, αρρώστησε, πώς να ασχοληθεί, παίρνουσε κατάθλιψη, ή αρρώστησε η μητέρα της, ή αρρώστησε ένα άλλο παιδί και έπρεπε να είναι σε άλλη πόλη, σε νοσοκομείο, ή ήταν το παιδί το οποίο, παραδείγματος χάρη, είναι το έκτο παιδί από μια οικογένεια με 6 παιδιά. Και να θες δεν προλαβαίνεις να ασχοληθείς. Και να θες δεν προλαβαίνεις και ενδεχομένως το πρώτο ή το δεύτερο είχε ένα πρόβλημα είτε υγείας, είτε ναρκωτικών, είτε. Άρα έπεσε όλη η ενέργεια και η προσοχή σε εκείνο το παιδί που απαιτούσε την ενέργεια και την προσοχή, και είναι αυτά τα λεγόμενα παιδιά που μεγάλωσαν μοναχά τους. Στο αθόρυβο, στον αυτόματο πιλότο. Και το τρίτο παιδί είναι το παιδί ο δικηγόρος, το παιδί υπεργονιός. Δηλαδή, είναι το παιδί εκείνο, φαντάσου τώρα ένα σκηνικό, που μπαμπάς και μαμά τσακώνονται και έρχεται το παιδί, που αφού τσακώνονται λοιπόν και αφού έχουν μια συγκρουσιακή σχέση, δεν έχουν την καθαρή ματιά να δούνε το παιδί που κοίτα, ζωγράφισε κάτι, υπερπάτησε ή χαμογέλασε. Αυτά τα χαριτωμένα που τα αναδεικνύουμε, γιατί είναι στραμμένοι μέσα στο δικό τους πόνο. Και ξαφνικά αυτό το παιδί ενδεχομένως θα κάνει κάτι. Μπορεί να είναι να πλύνει τα πιάτα, μπορεί να είναι να ταΐσει το σκυλάκι, μπορεί να είναι. Και η μαμά ή ο μπαμπάς χαίρεται. Ή καθώς θα μεγαλώνει, ξέρω εγώ, 7, 8, 10, 12 χρονών, θα πει: μπαμπά, μην τη μαλώνεις τη μαμά. Ή μπαμπά, είχες δίκιο, ή μαμά, είχες δίκιο. Α, εσύ με καταλαβαίνεις. Και αρχίζει δηλαδή να εισπράττει προσοχή από τους γονείς όταν γίνεται ο διασυνδετικός κρίκος. Όταν γίνεται ο δικηγόρος μεταξύ τους, όταν γίνεται ο ψυχολόγος μεταξύ τους. Άρα σου λέει εδώ. Παίρνουμε τον μπράβο και μπράβο. Την προσοχή. Εδώ έτσι, θα δουλέψουμε. Μπράβο. Έτσι λοιπόν συνεχίζει να μαθαίνει να παίρνει μπράβο μέσα από τη βοήθεια. Τι συμβαίνει όταν το καλό παιδί είναι ο σύντροφός μας? Πώς επηρεάζει αυτό το χαρακτηριστικό του τη συντροφική μας σχέση? Πολύ συχνά, αφού φροντίζει τους άλλους, αφήνει δικές τους υποχρεώσεις αφρόντιστες, οπότε πρέπει ο σύντροφος ή η σύντροφος να έρθει να καλύψει και αυτό το κενό. Και το άλλο που δεν αναφέραμε, Ανδριανή, είναι ότι στη συντροφική σχέση, μια και το όρισες, το συγκεκριμενοποίησες, πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι έχουν προβλήματα, δηλαδή εκτός του ότι θα επιλέξουν δυσλειτουργικές ερωτικές σχέσεις από την αρχή, γιατί λέει, α, εδώ έχω αντικείμενο δουλειά, θα τον βοηθήσω και θα με αγαπήσει, είναι ότι έχουν πολύ συχνά και σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Γιατί συνδέεται με όλο αυτό? Γιατί μπαίνει στη σεξουαλική πράξη να ευχαριστήσουν τον άλλο. Α, είναι κατά τη στοιχεία αυτό που σκεφτόμουν. Και, και αγνοούν τη δικιά του ανάγκη, είτε να ζητήσουν, είτε να δείξουν, είτε να εστιαστούν. Εμένα τι μου αρέσει, εγώ τι θα ήθελα. Έχουμε πολύ συχνά περιστατικά γυναικείας ανοργασμικότητας ή πρόορης εξπερμάτωσης ή αισθητικής δυσλειτουργίας στους άντρες. Άρα δεν το απολαμβάνω. Το σώμα δηλαδή δεν το απολαμβάνεις. Η νευροσούλα τους μπορεί να το απολαμβάνει στο τι θυσιάζουμε. Ναι, παίρνουν ευχαρίστηση ότι ευχαρίσα και ικανοποίησα τον άλλο. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν αρκεί. Όχι, δεν αρκεί. Σε μια ενήλικη ζωή. Και αυτό και συχνά, θα το πάω ακόμα παραπέρα, έχουν την τάση να κάνουν παράλληλες σχέσεις. Γιατί δεν μπορούν να προσδιορίσουν ότι το ότι εγώ δεν ευχαριστιέμαι 100% από τη σχέση με τη γυναίκα μου ή με τον άντρα μου, να δω εγώ τι έχω και νομίζουν ότι η σχέση φταίει, άρα να πάω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Συνειδητοποιώ ότι είμαι εγώ το καλό παιδί και θέλω να το αλλάξω αυτό. Καταρχάς, γίνεται? Και εφόσον γίνεται, τι πρέπει να κάνω για να το καταφέρω? Όπως λέει και ο Αϊνστάιν, ο τρόπος που σκεφτόμαστε και το σύστημα που έχει δημιουργήσει
μία κατάσταση, ένα πρόβλημα, δεν μπορεί από μόνο του να παράξει και τη λύση. Χρειάζεται εξωτερική πηγή ενέργειας. Τώρα, αυτή η εξωτερική πηγή ενέργειας μπορεί να είναι ένας σύμβολος ψυχικής υγείας, ένας ψυχοθεραπευτής, μπορεί να είναι ένα απλό υποστηρικτικό πλαίσιο, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, εμείς στα σεμινάρια νευρογλωσσικού προγραμματισμού που είναι 2 χρόνια, άνθρωποι που δεν κάνουν ψυχοθεραπεία έχουν μετά από 2 χρόνια και λένε: έκοψα το τσιγάρο, γιατί δεν θέλω να είμαι εγώ αυτό. Έκοψα το χασίς, γιατί δεν θέλω να είμαι εγώ αυτό. Έφτιαξα τη σχέση μου ή χώρισα από δυσλειτουργική σχέση, γιατί δεν θέλω να είμαι εγώ αυτό. Χωρίς να τους πει κανείς, χώρισα από την εξωσυζυγική μου σχέση μετά από 12 χρόνια, γιατί δεν θέλω να είμαι εγώ αυτό. Χωρίς να τους πει ποτέ κανείς, ούτε χώρισε, ούτε κόψε τσιγάρο, κόψε. Δηλαδή, αρχίζει και διαμορφώνεται μια τέτοια ταυτότητα υγιής που συμφέρει, οικολογική, και αρχίζει όλος και παρατηρεί. Τι με συμφέρει τώρα. Τι με συμφέρει να καπνίζω, με συμφέρει να είμαι εγώ το backup call του κυρίου ή της κυρίας 12 χρόνια για το πότε θα με πάρει τηλέφωνο. Με συμφέρει να είμαι γιατρός και να μην πληρώνομαι. Και όταν αποφασίσει να κάνει την αλλαγή και να γυρίσει να εξηγιάνει την κατάσταση, οι άνθρωποι που είναι γύρω του θα παραμείνουν κοντά του. Γιατί φαντάζομαι θα σταματήσει να εξυπηρετεί πολύ κόσμο. Ναι, κάποιοι θα φύγουν. Αυτοί οι οποίοι όμως μπορούν να αναγνωρίσουν την καλή του πρόθεση, γιατί ξαναλέω, είναι πολύ καλοί ψυχείς άνθρωποι. Ναι. Και τον ίδιο θα τον βοηθήσει ή την ίδια θα τη βοηθήσει όταν συνειδητοποιήσει ότι όλο αυτό που γινόταν ή που γίνεται δεν είναι γιατί εγώ είμαι χαζή ή ανόητη και με εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Είμαι ένας ευφυέστατος άνθρωπος, ο οποίος έχω αυτή την ευαισθησία. Ο δάσκαλός μου στο NLP έλεγε, η ανάγκη για τρυφερότητα μπορεί να γίνει οδοστρωτήρας. Ωραία. Άρα, αν καταλάβω ότι η καλή μου πρόθεση είναι αυτή, να πάρω προσοχή, να πάρω εκτίμηση και γινόμαστε αυτό που δίνουμε εμείς στον εαυτό μας. Άρα, αν εγώ σου παραχωρώ γη και είδωρ για να μου δώσεις εκτίμηση, για να δω, εγώ πόσο εκτιμώ τον εαυτό μου. Γιατί όσο εγώ μου συμπεριφέρομαι σαν να είμαι σε σωματική υγεία, σε ενέργεια, σε φροντίδα, σε εμφάνιση, σε χρήματα, σε επαγγελματική κατάσταση, αν μου συμπεριφέρομαι όσο εάν να είμαι ένα τίποτα, ο άλλος γιατί να με δει διαφορετικά. Ακούσαμε τη Μαρία να αναφέρεται στον νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Πιθανότατα να το έχετε ακούσει ως NLP. Αν θέλετε κι εσείς να εμβαθύνετε στην ουσία του νευρογλωσσικού προγραμματισμού, σας αφήνω στα σχόλια ένα link με μια προηγούμενη κουβέντα που είχαμε κάνει με τη Μαρία την Καντεράκη, για να μπορέσετε να αναγνωρίσετε κι εσείς τα ωφέλη του NLP στη ζωή σας. Επιστρέφουμε στο θέμα μας και πάμε για επίλογο. Το να αλλάξεις και να βγεις από τη συνθήκη του καλού παιδιού δεν σημαίνει ότι σταματάς να αγαπάς και να φροντίζεις τους άλλους. Σημαίνει ότι φέρνεις μία συναισθηματική ισορροπία όμως και μία εξυγίανση στη σχέση σου με τους άλλους. Ας ακούσουμε τη Μαρία να μας το περιγράφει πολύ αναλυτικά. Μπορεί να έχουμε στοιχειωδώς κάποιο ποσοστό της συμπεριφοράς του καλού παιδιού, αλλά μήπως φτάνω σε ένα σημείο από εκεί και μετά που δεν με συμφέρει, που είναι στην υπερβολή του, που δεν είναι 49%, είναι 52%. Οπότε να αρχίσουν το οριοθετήσω, γιατί δεν είναι πλέον, αν είσαι 25, 35, 55, να αλλάξεις προσωπικότητα. Δεν σταματήσω εγώ να αγαπάω πολύ τους ανθρώπους, επειδή οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται. Απλώς να μην είναι αυτό, αλλά ακόμα και όταν αγαπάω, το Ευαγγέλιο τι λέει, αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Mm-hmm. Πρώτο καθήκον να αγαπώ εμένα. Να θυμόμαστε από τους λεγόμενους κανονισμούς της Αϊάτα, που μπαίνουμε στο αεροπλάνο και λέει αεροσυνοδό. Σε περίπτωση. Πρώτα η μάνα, μετά το παιδί. Πρώτα τον εαυτό σου και πρώτα μετά τον διπλανό σου. Και μετά το παιδί που συνοδεύεις. Αυτά να εφαρμόσουμε. Δεν λέμε να γίνουμε κακοί ούτε εγωιστές. Η συμπεριφορά. Οριοθετημένο δηλαδή. Οριοθετημένο. Καλά τα είπαμε και σήμερα. Ελπίζω η κουβέντα μας με τη Μαρία την Καντεράκη να σας βοήθησε να θέσετε ερωτήματα στον εαυτό σας, αλλά να σας έδωσε και απαντήσεις. Εμείς θέλουμε πολύ να είστε μαζί μας σε αυτή τη διαδρομή που κάνουμε. Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι like στα βίντεό μας, να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω και δικά σας θέματα ως προτινόμενα κάτω από τα σχόλια του βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!